Σε παράσταση διαμαρτυρία στο Δήμο Πατρέων προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης Φιλόζωοι για το θέμα των αδέσποτων στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Η απάντηση ήταν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο, έτσι. Μέχρι το σημείο που έφτασα να τους ρωτήσω για όλα τα άλλα έχουν, ναι. Και η απάντηση του κύριου Μελά ήταν για τα γλέντια 20.000 ευρώ με το Μαργαρίτη έχουν και δεν θα μου δώσει λογαριασμό που θα δώσουν τα χρήματα. Φετινές οι 50-60, πόσο μας είπε, γίνανε. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο μετά. Τα αδέσποτα τρέχουν στην εστία πατρών, που μένουν τα παιδιά πολλά που μένουν στην εστία, που βάζουν από το ελάχιστο χατζηλίκι τους για να πληρώνουν την περίθαλψη των κουταβιών που είναι 25 κουτάβια με τύφο. Έχει πεθάνει ήδη ένα. Οι συγκεντρωμένοι φοιτητές και πολίτες ζήτησαν από τη Δημοτική Αρχή μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε τα αδέσποτα να τυχούν περίθαλψης αλλά και να στηρωθούν. Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι πολίτες πλέον όταν όλοι έχουμε 20 και 25 ζώα και είμαστε σε τέτοιο σημείο. Και αναρωτιόμαστε αν ο κύριος Μελάς θα τηρήσει τον νόμο έστω μετά από 4 χρόνια. Μετά από 4 χρόνια πέταξαν 50 στηρώσεις. 50 στηρώσεις παρακαλώ. Πλέον δεν υπάρχουν. Εξαντλήθηκαν. Αυτό ήταν το έργο του Δήμου. Εμείς θέλουμε ιατρική περίθαλψη άμεσα, γιατί είναι όλα και νοσούν από τύφο. Θα πεθάνουν και όχι τίποτα άλλο. Τα παιδιά φεύγουν σε 2 εβδομάδες και το μόνο που θα μυρίζουν εκεί, γιατί ο Δήμος δεν τα παίρνει τα αδέσποτα που πεθαίνουν στο δρόμο, να τα θάψει, να τα πάει κάπου, θα μυρίζει σαπίλα. Και στην τελική δεν ζητάμε κάτι άλλο, να σταματήσουν την παρέβαση καθήκοντος. Και εισαγγελέα στην τελική δεν υπάρχει. Εγώ ξέρω δεν υπάρχει τέτοια συστηματική παράβαση καθήκοντος, επιμένει εισαγγελέα. Για ένα τέτοιο μείζον θέμα. Κατηγόρησαν τη Δημοτική Αρχή πως τόσα χρόνια που κρατά τα ηνία του Δήμου, ελάχιστα είναι αυτά που έχει κάνει σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να έχει κάνει και έχουν υλοποιήσει άλλοι Δήμοι. Όταν κολλάνε τα κουτάβια τύφο, αν νοσήσει ένα, νοσούν όλα τα άλλα. Σκεφτείτε μόνο για ένα κουτάβι, έχει φτάσει στα 100 ευρώ. Όχι εγώ, ζήτησαν λοιπόν οι φοιτητές, αυτά τα έξοδα δεν έχουν να τα καλύψουν. Και επειδή όλοι οι άλλοι εθελοντές, εμείς είμαστε πνιγμένοι παιδιά με χρέη, πνιγμένοι, δεν μας δέχονται κτηνίατροι. Κανένας δεν θα μας δεχτεί όταν χρωστάμε 1.500 και 2.000 ευρώ. Νομίζω είναι κατανοητό. Και δεν έχουμε καμιά δουλειά, δεν είμαστε εφοπλιστές. 600 ευρώ παίρνουμε. Το υστέρημά μας είναι. Κάνουμε το έργο του κύριου Πελετίδη, του Δήμου Πατρέων, είναι αποκλειστικά. Υπευθύνει κάθε αδέσποτο του κύριου Πελετίδη. Και όχι να μας απαντάνε, δεν θα μου δώσει λογαριασμό για τα 20.000 στο Μαργαρίτη. Θα μου δώσει λογαριασμό. Αυτά τα χρήματα θα γινόταν στηρώσεις. Ήταν πρώτο μέλημα αυτό. Είπαμε το αίτημα να μένουν τα σκυλάκια σε ένα χώρο, εφόσον έκλεισε η μέρημνα πατρών εδώ και 4 χρόνια. Μας είπε ότι αυτό δεν το εγκρίνει και η πολυοδομία και άλλοι παράγοντες, δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Και εμάς μας νοιάζει τι θα γίνει με τα σκυλάκια που νοσούν καθημερινά στους δρόμους και τους ζητήσαμε να υπάρχει ειδικό τσίγκινο. Υπάρχει σύντηση στο δρόμο των αδέσποτων. Θέλουμε νερό τους καλοκαιρινούς χρόνους και να σιτίζονται. Και η απάντησή του ήταν πως θα βάλει ανακυκλώσιμους κάδους που θα βάλει σε ένα μπουκάλι και θα μας βγάζει απευθείας τροφή και νερό για τα αδέσποτα. Αυτό δεν γίνεται φυσικά. Δεν θα βάζουμε, ας πούμε, ένα ευρώ και θα βγάζει κοκακόλα. Θέλουμε να υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο σύτηση και νερό στο δρόμο.